Μπορεί όλα τα προγνωστικά πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία να αποτύπωναν μια πολύ θετική εικόνα για τη φετινή τουριστική σεζόν. Ωστόσο, ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες γεννά ανησυχία και προβληματίζει τον κλάδο των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Να αγωνιστούμε και να απαιτήσουμε την παράταση του Ταμείου Ανεργίας για το 2022 και κατάργηση του συγκεκριμένου νόμου που έθεσε πλαφόν στην επιδότηση ανεργίας των εποχικών ανέργων. Απαιτούμε την αναβάθμιση των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης, επαναφορά του ΕΦΑΠΑΞ στην 20ετία. Οι εργαζόμενοι στον επισκεπτισμό και στον τουρισμό ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερες αμοιβές για τις οικογένειές τους, για τις ζωές τους. Οι εργαζόμενοι στον επισκεπτισμό έχουν ξεχάσει τι σημαίνει συλλογική σύμβαση εργασίας. Το κύμα ακρίβειας που πλήττει τη δεδομένη χρονική στιγμή την οικονομία της χώρας βγάζει στο δρόμο τους ξενοδοχοϋπαλλήλους Ηρακλείου, οι οποίοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης από την πολιτεία για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Εμείς τρίτη χρονιά κινδυνεύουμε να βρεθούμε στο μηδέν. Καλούμε όλους τους συναδέλφους και τους κοιτάζω στα μάτια. Μην περιμένει ο ένας να πάει ο άλλος σε μια συγκέντρωση που σκοπό έχει να αναδείξουμε το πρόβλημά μας και να καταλάβουν όλοι αυτοί που παίζουν με τις ζωές μας ότι εμείς διαφωνούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το προϊόν που λέγεται τουρισμός στηρίζεται από τους εργαζόμενους και χωρίς τον τουρισμό μαστίζονται όλοι οι κλάδοι στο νησί μας. Δίνουμε μια απάντηση στην κυβέρνηση που ακολουθεί μια πολιτική η οποία ισοπεδώνει τους συγκεκριμένους εργαζόμενους που ουσιαστικά είναι άνεργοι, αφού τους περισσότερους μήνες τα τελευταία 2 χρόνια είναι άνεργοι παρά εργάζονται. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει προβλήματα επιβίωσης. Για αυτά τα προβλήματα πρέπει να δώσουμε δυναμικό παρόν. Στο πλευρό των ξενοδοχοϋπαλλήλων τάσσονται επίσης οι εργαζόμενοι της εστίασης, αλλά και άλλων κλάδων που επηρεάζονται άμεσα από τον τουρισμό. Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 2 Μαρτίου, έξω από το εργατικό κέντρο στις 11 το πρωί.